Εγώ δεν ξέρω αν με παίρνει καλά. Γράφει τώρα. Δεν πρέπει να γράφει. Ελπίζω να γράφει. Και θα κόψει. Τόσο Κούτσι. Σωστά. Σωστά. Χρήστο. Χρήστο. Γιάννη. Βαγγέλη μου, και από κοντά χαίρομαι που σε βλέπω εδώ. Εγώ που σε ξαναβλέπω μετά από τόσο καιρό. Είμαστε στο Flow Cafe στο Φάληρο για τα 5 χρόνια του DJI Mavic Club Greece. Έτσι. Καλά το λέω. Κοντά έπεσες. Πέρσι δεν έχουμε κάνει εδώ, διαδικτυακά την κάναμε. Διαδικτυακά, ναι, αλλά ναι. Μπράβο, ήμουν στο διαδικτυακό ναι. Είχα βάλει και ένα έχουμε τρία δωράκι. Χρόνια, έχουμε τρία χρόνια να δούμε. Σήμερα έχουμε γενέθλια. Γενέθλια, αλλά και... Και κόψιμο πίτας. Με το 2023, ναι. Ωραία, και ο νικητής, και ο τυχερός ο νικητής. Ο τυχερός θα κερδίσει ένα Osmo Mobile 6. Ναι, κινητό. Που είναι χορηγία της X-Lab και του Βαγγέλη Ξανθάκη. Και η πλάκα να πω ποια είναι. Είχαμε δέσει πάλι εδώ τη σημαία μας και είχαν μείνει τα σκηνιά εκεί πάνω από τότε την πίτα. Και τα είδα και έπαθα πλάκα, ναι. Να κάνουμε μια παρατήρηση στο μάνα του. Greek Mavic Club, έχουμε και τα επιστήρια πίσω. Χάρηκα, Γιάννη, να σου καλά. Μου περίμενα, δεν πειράζει. Πασταλίδης, πάρα πολύ ωραία. Και μου είπαν ότι πρέπει να μιλήσω στο Σωτήρη, όχι καλά. Δηλαδή εκεί που πήγα να φύγω, μου λένε όχι, εδώ είμαστε. Σωτήρη, γιατί τέτοιο. Δεν ξέρω, αυτά Πασταλίδης θα κάνει αυτά. Είμαι μαθημένος εγώ με τα φώτα. Λοιπόν, έχω μαζί μου τον Νέστορα και Χαγιά. Και μετά τον Νέστορα έχουμε το έτερο νήμιση, την Αθανασία. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί βλέπω ότι στη συνάντηση έρχονται και άνθρωποι μέλη του κλαμπ από επαρχία. Και μαζί μου έχω τον φίλο μου τον Πάνο, τον ψυχογιό, ο οποίος έχει έρθει από την Καλαμάτα. Σπάρτη. Και εδώ έχω το φίλο μου και γείτονα σε πω τώρα. Καλή διακοροπήτη σε μια τσιγάρο. Σαν έκοροπή. Τώρα να φτάσει το Φιλιππέο. Εγώ είμαι μέλος, δεν ξέρω, κανένα χρόνο τώρα στο κλαμπ. Ναι, περίπου τόσο. Και από εκεί πέρα. Ναι. Έχω γνωρίσει πολλά παιδιά, έχουμε μάθει πολλά πράγματα. Αυτός είναι ο σκοπός της ομάδας, Γιάννη. Να μεταφέρουμε τις γνώσεις που μας μεταδίδει με τον εξοπλισμό που έχει, που επενδύει και βέβαια επειδή είναι και το επάγγελμά του, μας βοηθάει και με editing και με τα πάντα όλα. Πόσα χρόνια? Κλείνουμε τα 5. Α, συγγνώμη, Σπάρτη. Στο κλαμπ αυτό, πόσα χρόνια είσαι, γιατί είσαι από το 16 το κανάλι, είσαι από το κλαμπ. Είναι πρώτη φορά ήρθα στην κοπή της πίτας όπως είμαστε σήμερα εδώ. Στην πρώτη κοπή πίτας για τα πρώτα γενέθλια του κλαμπ. Α, okay. Εσύ από την αρχή του. Είμαι από την αρχή, είμαι περίπου νούμερο 550-600, κάπου εκεί, εκείνα τα μέλη ήταν τότε. Είμαι από την ίδρυσή του, νομίζω το 19. Η ίδρυσή του είναι από τα πρώτα μέλη στο κλαμπ εδώ. Α, μπράβο. Εγώ είμαι από τα πρώτα μέλη. Εσύ είσαι εταιρετικό. Ναι. Το στραβωτομό, στραβώ για να πω το καταλάβουμε εγώ εδώ πέρα. Πώς σου ήρθε η ιδέα και το υλοποίησε το πλάνο? Αυτή η ιδέα προέκυψε πριν μερικά χρόνια όταν θέλαμε να είχαμε έναν χώρο σαν... Μήπως πέντε? Πριν πέντε χρόνια. Να έχουμε έναν χώρο δικό μας που να μπορούμε να ανταλλάσσουμε απόψεις, προβληματισμούς, εμπειρίες. Ο σκοπός του κλαμπ αυτός είναι, να έχουμε μια συνεργασία όλοι μαζί ναι. Και τις απορίες θα τις λύνουμε μέσα από το χώρο μας. Χαμός, χαμός. Άρχισε και μεγάλωνε η ομάδα. Στην αρχή ήταν πολύ παρεΐστικο, γιατί ξέρεις, ήμασταν μια ομάδα 10-15 άτομα, η κοντινή, ναι, συσπυρωμένη και άρχισε και μεγάλωνε και πάθαμε πλάκα, δεν το περιμέναμε αυτό που έγινε και είναι τρελό πλέον. Το κλαμπ μεγάλωσε, εκεί που ήμασταν 15, 30, 40, 50, να η πρώτη χίλη, να η πρώτη, δεύτερη, τρίτη χιλιάδα. Συνεχίζεται. Τώρα πώς είχε γραμμένη μια θυμάσαι. Πρέπει να είναι 11.500. Και είναι πραγματικά μια πολύ ωραία λέσχη, ένα ωραίο κλαμπ, μια ομάδα που έχει πάρα πολύ καλά παιδιά μέσα. Πολλές απορίες γενικά προσπαθούν να λύνουν του κόσμου πολύ συχνά και μέσα στο κλαμπ και με τα δικά μου content μετά μέσα στο YouTube. Ναι. Τι σου προσφέρει λοιπόν η συνανθρωπίσου με τον κλαμπ? Το κλαμπ προσφέρει πάρα πολλά. Πρώτα τις γνώσεις που εγώ μόνος μου δεν θα μπορούσα να τις ανακαλύψω μέσα από το YouTube. Μέσα από τα παιδιά, όλα τα παιδιά είναι καλοπροαίρετα και σου δίνουν συμβουλές και φτάνει σε άλλο επίπεδο. Έχω μάθει από τα βίντεο σας πάρα πολλά πράγματα και ξέρεις, επειδή μου κυλούν τεμπέλης, θα πάρω ρε παιδί μου ένα drone, θα βγεις εσύ να πεις δύο πράγματα για αυτό, θα πω τι καλά που κάνει και αυτό το πράγμα. Πώς γνωριστήκατε? Λοιπόν, ο Νέστορας σε κάποια φάση μου πήρε ένα δώρο. Ένα ντρόν σήμα. Για σένα το είχε πάρει, είμαι σίγουρη. Το είχε πάρει, ναι, για μένα για να το πετάει ο ίδιος. Θα μαζευτούν πόσα άτομα? Έχουν δηλώσει συμμετοχή κανένα 70 άτομα. Χαμός, χαμός. Και ελπίζω να έρθουν και στις 12 του μήνα που έχουμε και το σεμινάριο. Ναι, έχω κάνει και εγώ γραφή. Με τον Ξανθάκη. Δεν υπάρχει περίπτωση κάτι να χαλάσει και να μην πεταχτούν όλοι να πούνε X-Lab Βαγγέλης. Από εκεί τι θα μάθουμε, την ανατομία ενός drone. Την ανατομία ενός drone θα μάθουμε γιατί προβλήματα που συχνά συναντάμε
στις πτήσεις μας. Όπως λέει και ο γενικότερα αεροπορικοί κανόνες, για να πάει κάτι στραβά πρέπει να πάνε τρία πράγματα στραβά. Οπότε για να αποφύγει μια τριπλέτα λαθών, αρκεί να αποφύγει το ένα. Πόσοι διαχειριστές είσαστε σύνολο περίπου? Νομίζω είμαστε 9, αλλά ανεργεί είναι πιο πολύ 3-4 εκεί. Ο Νέστορας, ο Παναγιώτης, ο Χρήστος. Εντάξει, φλερτάρουν λίγο τα πράγματα. Σωστά. Είσαι και συνδιαχειριστής? Είμαι και εγώ, ναι, στο συντονιστικό. Συντονιστής. Συντονιστής. Ναι, γιατί έχω πολύ λιγότερες γνώσεις από τα υπόλοιπα παιδιά. Σε όλους, καλησπέρα. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και κάνατε τον κόπο και ήρθατε στην κοπή της πίτας του Greek Mavi Club. Μετά από 3 χρόνια. Ναι, φάγαμε 2 χρόνια καραντίνα. Τις έφαγες. Ναι, όχι, φάγαμε τα χρόνια. Μετά αλλά από εγώ 3 χρόνια είμαστε ξανά μαζί, όλοι εδώ μαζί, παρέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ένα κλαμπ το οποίο ξεκίνησε το 2018 με λίγο κόσμο. Υπήρξαν πάρα πολλά άτομα που το πιστέψανε, ξεκίνησε μεγάλων η ομάδα και νομίζω δεν το περιμέναμε ότι θα καταλήξουμε και θα είμαστε αυτή τη στιγμή με 10.000 άτομα, 11.500 άτομα αυτή τη στιγμή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους δουν και το βίντεο από όλη την Ελλάδα, σε όλα τα παιδιά και σε εσάς που είστε εδώ. Χαιρόμαστε που είδαμε πάλι παλιούς φίλους και νέους. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα και να έχετε μια καλή χρονιά. Αυτά από εμένα, να μας πει λίγα πράγματα και ο Τάσος και ο Νέστορας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Τάσο, για όλα τα πράγματα. Είμαι στο πλάνο. Ναι. Πέρα και το μικρόφωνο. Ευχαριστούμε λοιπόν που είστε μαζί μας σε αυτή την υπέροχη ομάδα. Τα καλύτερα συνέχεια. Άλλος. Τώρα Νέστορας. Νέστορας. Και πάρει και το μεγάλο το μικρόφωνο. Κομπλέ. Ετοιμάλε. Τεστ. Λοιπόν, εγώ είχα γνωρίσει εδώ τα παιδιά στην πρώτη κοπή της πίτας και στα πρώτα γενέθλια του κλαμπ, οπότε δεν ήμουν από τα ιδρυτικά μέλη. Πήρα χαμπάρι την ομάδα γιατί υπήρχε πάρα πολύ ωραίο κλίμα και μ' άρεσε το ότι βρίσκονταν, δεν ήταν απλά ένα Facebook γκρουπάκι, αλλά βρισκόντουσαν μεταξύ τους, κανονίζανε εδώ πέρα τους καφέδες τους, πηγαίνανε, πετούσανε, οπότε υπήρχε πολύ πιο έντονο ανθρώπινο στοιχείο και παρεΐστικο στοιχείο. Οπότε ήρθα κι εγώ έτσι για τη φάση, όπως είμαστε εδώ μαζεμένοι, στην πρώτη κοπή της πίτας εδώ στο Φλακαφέ. Ήρθα και έμεινα και κολλήσαμε μαζί με την Αθανασία. Και πιο μετά έγινα και moderator εδώ πέρα που μου είπε ο Χρήστος. Βγήκαμε να τα πούμε να μου ζητήσει το χέρι. από τότε δεν το έχω μετανιώσει δευτερόλεπτο. Προσπαθώ και εγώ πάρα πολύ και όλη τη διαχείριση να ανεβάζουμε πάρα πολύ αυτή την ομάδα, να προσφέρουμε γνώση σε όποιον καινούριο θέλει να μπει στο χόμπι των drones και επαγγελματικά αντίστοιχα. Και να το κάνουμε όλο μια πολύ όμορφη κοινότητα, χωρίς έτσι ίντριγκες, όσο μπορούμε. Χρόνια πολλά, 5 χρόνια, του χρόνου πάει δημοτικό το κλαμπ, θα το γράψουμε στο σχολείο. Στα 18 θα πάει φαντάρος, ελπίζω όλοι να είμαστε εδώ πέρα μέχρι τότε. Μπορεί να μην υπάρχει Facebook τότε, αλλά δεν πειράζει, θα έχουμε μετακομίσει σε άλλη πλατφόρμα. Αυτά από εμάς. Περίμενε, να βάλεις και αυτό. Και το κρατάω. Ευχαριστώ για μένα. Εγώ θα πω ότι θυμάμαι το κλαμπ με κάτω από 500 άτομα πριν από 5 χρόνια. Και είναι πολλές γνωστές φάτσες που λέμε από τότε. Το θέμα είναι ότι δεν πίστεψε ποτέ κανένας ότι θα ανεβούμε τόσο γρήγορα σε κόσμο και θα κάναμε αυτές τις συναντήσεις και τα σεμινάρια που γινόντουσαν τότε, αλλά λόγω του COVID πάψαν για κάποιο χρονικό διάστημα. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε. Εγώ θα σας ευχηθώ να έχετε όλη υγεία και να είμαστε ξανά του χρόνου πάλι εδώ όλοι και ίσως και περισσότεροι αν μπορούμε και καλή χρονιά σε όλους σας και στο κλαμπ. Από αυτά. Παναγιώτη. Έχεις δικό σου. Έχω δικό μου. Παιδιά, Παναγιώτης ψιλοντρέπεται, οπότε βοηθήστε τον με ένα μεγάλο χειροκρότημα για να ντραπεί λίγο παραπάνω. Έλα, πάμε, έλα. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Πάρτα τώρα, μαλάκι. Και όπως λέγεται στο χωριό, last but not least, έτσι,
Εγώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που είστε σήμερα μαζί μας. Ένα μεγάλο ακόμα ευχαριστώ στα παιδιά της διαχείρισης που είναι συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι. Στο Λεωνίδα που λείπει αυτή τη στιγμή λόγω επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Στο Νεκτάριο που είναι εκτός Αθήνας και για τον το Σπύρο και τον Θεσσαλονίκη και τον Αριστείδη. Και τον Αριστείδη στη Θεσσαλονίκη που διαχειρίζεται το κομμάτι. Και το Σέργιο. Θα σε μουτζώσει που δεν το ξέχασα. Ναι, έλατε. Λοιπόν, και πάλι ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Θα κόψουμε την πίτα μας. Πρώτα τα γενέθλια και μετά την πίτα. Τα γενέθλια θες πρώτα. Εσύ τι θες. Όχι, δεν με πειράζει. Έλα, τα γενέθλια. Λοιπόν, και, ναι, θα κλείνουμε πέντε χρόνια. Πέντε χρόνια. Λοιπόν, θα κόψουμε την πίτα μας θυμοτυπικά και μετά θα σας μοιράσουμε κάποια κομμάτια πίτας πάλι, όπου μέσα θα υπάρχει ένα φλουρί, μια χορηγία, ένα DJI Osmo Action 6. Pocket, mobile. Osmo Mobile 6. Από το φίλο μας, τον Παγγέλτο Τζαρφάκη, για την Next Lab. Λοιπόν, καλά να περάσετε. Ραντεβού του χρόνου εδώ. Αν δεν τα έχουμε πει νωρίτερα σε κάποια πτήση ή σε κάποια συνάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε το γενέθλιο. Έλα. Να ζήσεις Mavi Club και χρόνια. Έλα, πάμε, πολλά. Πάμε. Μεγάλο να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως. Και όλοι να λένε να ένα σοφό. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Έλα, έλα, έλα. Πάμε, πάμε. Έκανα υψίφωνο. Φέρ' το 5, να το πάμε στο χρόνο του 6. Κουλ, έλα. Όχι, αυτό δεν την κόβουμε. Δεν χρειάζεται τώρα. Εδώ. Σταύρωσε έτσι. Αυτή είναι η βασιλόπιτα. Καλά και η άλλη βασιλόπιτα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θα κόψουμε τη βασιλόπιτά μας, τα πρώτα κομμάτια. Λοιπόν, το πρώτο πιανό είναι. Του Χριστού. Α, έχουμε τέτοια. Πιανού Χριστού. Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν είναι στο κλαμπ. Του Πρόεδρου δεν είναι αυτό. Πάμε τώρα ένα του κλαμπ. Του κλαμπ. Εν τω μεταξύ το φλουρί σας είναι από την άλλη πλευρά. Πάμε τώρα, κόψε έναν έναν για το διαχείριση. Για ποιον? Για τον κόσμο. Για τον κόσμο, για τα μέλη. Για τα μέλη. Για τα μέλη, θα σας το δώσουμε να το διαλύσετε αυτό. Και μετά κόψε για τους admins, moderators. Λοιπόν. Για όλους. Για τον Χρήστο. Έλα. Εδώ βάτω. Ο Χρήστος. Με γέμιση. Για την ΗΠΑ. Για την ΗΠΑ, να κόψουμε και για την ΗΠΑ. του Σωτήρη. Καλή όρεξη. Τον έχουμε εδώ μαζί μας, το όνομά σου. Άρη. Γεια σου Άρη. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Πολύ ωραία. Τι να ευχηθούμε τώρα εδώ στο κλαμπ. Καλές πτήσεις, ασφαλείς πτήσεις. Να το χαρούμε. Και νέες γνώσεις θα πω. Να συνεχίσουμε να είμαστε όπως είμαστε όσο μπορούμε περισσότερο ενεργοί. Προφανώς δεν μπορούμε να είμαστε όλοι. Αλλά να είμαστε υγιείς. Καλή χρονιά, καλή άλλη μία νέα χρονιά και να έχει και μένα. Ασφαλιστήρις, σωστά. Μια φιλική πολλά πολλά τράγουδα. Και ωραία πλάνα. Και ωραία πλάνα. Και υγεία πάνω απ' όλα. Και υγεία πάνω απ' όλα. Και να, αφού δεν θα έχουμε την υγεία μας, να πετάμε και να προσπαθούμε να μαθαίνουμε από πιο έμπειρους ανθρώπους που πετάνε. Αυτό. Και να διορθώνουμε τα λάθη μας, γιατί από τα λάθη μας να μάθουμε να πετάμε και καλύτερα. Δημιουργικότητα. Και καλές πτήσεις, ασφαλές πτήσεις. Και καλές προσγειώσεις. Εντάξει, εξυπακούεται. Τώρα, άμα σου μείνει από μπαταρία, άστο. Αυτό είναι μια κάνει. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα, σε έναν από τους παρόντες να είναι ο τυχερός και να πάρει το φλουρί. Ναι. Ένα Osmo Mobile 6. Ευχαριστούμε και την Εξλάβη και τον Βαγγέλη για το δώρο αυτό. Και όλοι οι υπόλοιποι να περάσουν καλά. Να θυμηθούμε πώς ήμασταν κατά το 19 μεριά. Ναι. Που ήμασταν πιο φυσιολογικά και να ξαναπάρουν πάλι τους ρυθμούς μας και να απολαύσουμε το χόμπι μας απρόσκοπτα. Εγώ να ευχηθώ για τη νέα χρονιά του κλαμπ να κάνουμε και περισσότερα events έξω όπως είχαμε κάνει στο ΑΤΑΡ. Α, ευχηθούμε λοιπόν καλές προσγειώσεις, καλές πτήσεις. Σωστός. Και να ξαναμαζευτούμε κάποια στιγμή όλοι μαζί. Χάρηκα. Να είσαι καλά. Και αυτό που θα ήθελα εγώ σαν Χρήστος τα επόμενα χρόνια είναι
όσα μέλη έρχονται να είναι όλα μια ομάδα. Να παίρνουμε τις πληροφορίες μας, αλλά να είμαστε και παρέα. Αυτό ήταν ο σκοπός στην αρχή του κλαμπ. Και να βοηθάει, νομίζω, ο σκοπός ενός κλαμπ γενικότερα. Ακριβώς. Να βοηθάει ο ένας τον άλλο με τις οποιασδήποτε γνώσεις και αν έχει σε οποιοδήποτε τομέα. Έτσι, είτε ακριβώς. Λέγεται φύση, είτε λέγεται. Σε όλα, τεχνικά, βίντεο, όλα. Ακριβώς. Τέλεια. Και να είναι καλά, ευχαριστούμε και όλα τα μέλη, ειδικότερα τύπου μέλη σαν τον Νέστορ, ας πούμε, που, και άλλα μέλη που παρέχουν όλη την εγκυκλοπαίδεια που έχουν μέσα στον εγκέφαλό τους. Την ψάχνουν και το μεταφέρουν, ναι. Χάρηκα πολύ. Εγώ, ευχαριστώ πολύ.